Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, η Διαδρομή της Αλήθειας, η οποία προβάλλεται μέσα από την τηλεόραση Αλφιός. Σήμερα έχουμε την χαρά να έχουμε ξανά μαζί μας την κυρία Βαγενά Γεωργία, υποψήφια βουλευτής με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης από τον νομό Αχαΐας. Κυρία Γεωργία, Βαγενά, γεια σας. Γεια και χαρά, κυρία Στασιμνού. Τιμή μου που με καλέσατε και πάλι στην εκπομπή σας. Και δική μας η τιμή, να είστε καλά. Κυρία Βαγενά, σε προηγούμενη εκπομπή δεσμευτήκαμε να σας καλέσουμε για να συζητήσουμε το μεγάλο θέμα του κτηματολογίου, το οποίο από την ίδρυση του ελληνικού κράτους δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα και θέλουμε να μας πείτε ως πρώτη ερώτηση πόσο σημαντικό είναι για μια χώρα να έχει κτηματολόγιο και τι είναι το εθνικό κτηματολόγιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κτηματολόγιο για μια χώρα. Ουσιαστικά μια χώρα ορίζεται από τους χάρτες της, τους κτηματολογικούς χάρτες της. Τι είναι η δημόσια, ποια είναι η δημόσια περιουσία, πώς χαρτογραφείται όλη η χώρα και γεωφυσικά και γεωδυτικά και σε ζήτημα ιδιοκτησιών. Τι ανήκει στο κράτος, οι δασικοί χάρτες. Τα πάντα όλα καταγράφονται και ορίζεται ένα κράτος και χαρτογραφείται μέσα από το εθνικό κτηματολόγιο. Γι' αυτό και όλες οι χώρες έχουν ολοκληρωμένο εθνικό κτηματολόγιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τελευταία ολοκλήρωσε και πριν μια εικοσαετία σχεδόν ολοκλήρωσε και η Αλβανία που ήμασταν οι δύο μόνες χώρες που δεν είχαμε ολοκληρώσει εθνικό κτηματολόγιο. Η Αλβανία το ολοκλήρωσε, εμείς ακόμα δεν το ολοκληρώσαμε, κυρία Στασινού. Και το κτηματολόγιο αποτελεί ουσιαστικά μια μορφή συστήματος καταγραφής της γης, η οποία υποστηρίζεται από μια χαρτογραφική υποδομή. Ουσιαστικά είναι χάρτες λεπτομερείς με κλίμακες διαφόρων ειδών, όπου χαρτογραφούν ακριβώς τις περιοχές ενός κράτους σε όλα τα επίπεδα. Ο διακριτικός χαρακτήρας κάθε κτηματολογίου μπορεί να εκφραστεί ως ο συνδυασμός δύο βασικών παραγόντων. Της τεχνικής καταγραφής της κατάτμησης της γης σε οποιαδήποτε δεδομένη περιοχή, η οποία συνήθως αναπαρίσταται με χάρτες, όπως είπαμε, κατάλληλης κλίμακας, και της επίσημης τεκμηριωμένης καταγραφής δεδομένων είτε της ιδιοκτησιακής κατάστασης των κτημάτων, των εδαφών, είτε της φορολογικής φύσης ή συνδυασμού και των δύο, αλλά δεν περιορίζεται μόνο στις ιδιοκτησίες και στα εμπράγματα δικαιώματα που προκύπτουν μέσα από τη χαρτογράφηση, από την κατάτμιση της γης και τις ιδιοκτησίες, αλλά και πώς διαμορφώνεται το φυσικό περιβάλλον και το γεωπολιτικό γεωφυσικό περιβάλλον κυρίως, πώς, τι έχει, αν έχει δάση, αν έχει τα βουνά. Ακόμα και, και της θάλασσας υπόγεια, υπέργεια. Πρέπει να γνωρίζει ένα κράτος τι έχει προκειμένου να διαμορφώσει και την πολιτική του, έτσι. Θέλω να σημειώσω ότι υπάρχει και είναι κάτι παγκόσμιο το θέμα του κτηματολογίου. Εδώ και τουλάχιστον ένα αιώνα, όπως εμφανίζεται και μέσα από τον ΟΗΕ, μέσα από όλες τις διεθνείς συμφωνίες, τις διακρατικές συμφωνίες, είναι απαραίτητο να υπάρχει καταγεγραμμένοι χάρτες για το κάθε κράτος, όπως είπαμε. Και μπορώ να σας πω ότι όπως έχει αποτυπώσει τον ορισμό ΟΗΕ στα συστήματα πληροφοριών γης, όπως λέγονται, αναφέρει ο ΟΗΕ ένα ορισμό που ορίζει το κτηματολόγιο στο ότι αποτελεί μια μεθοδική δημόσια απογραφή δεδομένων, δημόσια δηλαδή για να έχουν πρόσβαση όλοι σε αυτό, για τις ιδιοκτησίες μέσα σε μια συγκεκριμένη χώρα ή περιοχή, η οποία βασίζεται στην αποκτύπωση των ορίων τους. Οι ιδιοκτησίες αυτές καθορίζονται συστηματικά μέσω ενός ξεχωριστού προσδιορισμού που γίνεται και οι εξωτερικές γραμμές των ιδιοκτησιών και οι κωδικοί
των γεωτεμαχίων, γιατί έχουν κωδικούς παγκόσμιους ως κώδικα παγκόσμια αναγνωρισμένους, αποδίδονται συνήθως σε χάρτες μεγάλης κλίμακας. Δηλαδή να είναι όσο πιο λεπτομερής γίνεται και είναι μία προϋπόθεση και για να λειτουργήσουν και οι διακρατικές σχέσεις, πώς θα γίνουν οι επενδύσεις. Δηλαδή ένας επενδυτής πρέπει να έχει πρόσβαση στο κτηματολόγιο μιας χώρας προκειμένου να δει που θα επενδύσει σε γη ή σε οτιδήποτε. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο το νομικό καθεστώς των ιδιοκτησιών και της δημόσιας περιουσίας, ώστε να μπορεί να χαραχτεί η πολιτική, η αναπτυξιακή πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, λαμβάνει υπόψη της χαρτογραφικούς τέτοιους παράγοντες κτηματολογικούς και προκειμένου να οργανώσει την οικονομική της πολιτική, να διανέμει τους πόρους στις χώρες. Και αυτά είναι μόνο λίγα από αυτά που αφορούν το κτηματολόγιο. Δηλαδή είναι κάτι απαραίτητο για τη δημόσια διοίκηση. Είναι πάρα πολλά τα ωφέλη, όπως βλέπουμε, του να έχει μια χώρα κτηματολόγιο. Να πάμε λίγο στο παρελθόν και να ξεκινήσουμε δηλαδή από παλαιά. Πίσω, πριν 200 χρόνια, λέμε, ο τίτλος της εκπομπής μας είναι 200 χρόνια ανολοκλήρωτο κτηματολόγιο. Ας πάμε λοιπόν σε αυτά τα 200 χρόνια πίσω, όπου έγινε η Επανάσταση του 1821 και έχουμε κατόπιν την ίδρυση του νέου κράτους. Τι συνέβη εκείνη την εποχή σε σχέση με την κυριότητα της γης? Τι συμβάντα έλαβαν χώρα ή παρατηρήθηκαν? Κανονικά το κτηματολόγιο έπρεπε να έχει ξεκινήσει από την ίδρυση του ελληνικού κράτους βεβαίως και μετά όλες αυτές τις συνθήκες. Ήδη το θέμα του κτηματολογίου και ο ορισμός των κτηματολογίων και οι τεχνικές των τοπογράφων είχαν ήδη αναπτυχθεί στην Ευρώπη και ειδικά η Γαλλία ήταν αρκετά εξοπλισμένη. Συγγνώμη. Στο τηλέφωνο. Είχε προχωρήσει αρκετά η Γαλλία στα συστήματα αυτά καταγραφής, οπότε με την ίδρυση του ελληνικού κράτους και με τις εθνοσυνελεύσεις, πρώτος ο Καποδίστριας εντοπίζει την μεγάλη σημασία που έχει να φτιαχτεί ένα εθνικό κτηματολόγιο πριν ξεκινήσει ακόμα να χαράζεται η πολιτική της χώρας. Και επειδή ήταν μεγάλος διπλωμάτης και είχε κάνει στις ευρωπαϊκές αυλές ο Καποδίστριας και γνώριζε πολύ καλά τι γινόταν και στις άλλες χώρες, γνώριζε πόσο σημαντικό είναι η χώρα με το που ιδρύεται, με το που στείνεται, να έχει ένα πλήρες νόμιμο κτηματολόγιο προκειμένου να χαραχτεί η πολιτική της χώρας και να οργανωθεί η δημόσια διοίκηση. Για τους λόγους που είπαμε πριν, ότι αν δεν είναι χαρτογραφημένη μια χώρα να ξέρει τι έχει, δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά ο Καποδίστριας και επειδή τότε οι υποδομές ήταν στον ελληνικό χώρο, τουλάχιστον μετά την Οθωμανοκρατία, δεν υπήρχαν υποδομές, ούτε η γνωσιακή το γνωσιακό κομμάτι, απευθύνθηκε στους Γάλλους. Υπήρχε επιστολή συγκεκριμένα που έστειλε στο Λοβέρδο έναν Γάλλο που ήταν στα Ιόνια νησιά και ήταν και φίλος του και προσπαθούσε μέσω της Γαλλίας που είχε τεχνογνωσία από το 1600 κιόλας πάνω σε τοπογραφικούς χάρτες και στο θέμα της κτηματολόγησης, της καταγραφής δηλαδή του χώρου, να οργανώσει το κτηματολόγιο της χώρας πριν ξεκινήσει να λειτουργεί η ίδια η δημόσια διοίκηση. Γιατί πραγματικά είχε εντοπίσει ότι χωρίς κτηματολόγιο δεν υπάρχει χώρα. Τότε όμως τίποτα από αυτά δεν έγινε και οι μεγάλες δυνάμεις βάλανε, ειδικά στις συνθήκες τότε του Λονδίνου και αυτά, βάλανε μεγάλα εμπόδια στον Καποδίστρια, ο οποίος είχε απευθυνθεί στους Γάλλους και είχαν ξεκινήσει μάλιστα με την αποστολή του Μοραίος οι Γάλλοι να έρχονται εδώ, προσκεκλημένοι και από την Εθνοσυνέλευση και από τον Καποδίστρια, να αρχίσουν να καταγράφουν το χώρο γεωγραφικά και κτηματικά. Τότε όμως βέβαια
όλη αυτή η επιχείρηση είχε να κάνει και με την καταγραφή αρχαιολογικών χώρων, ενδιέφεραν τις βασιλικές αυλές, τι γίνεται στο χώρο μας σε σχέση με τις αρχαιότητές μας, γιατί βάζανε χέρι στις αρχαιότητές μας τότε και γινόταν ένα τεράστιο πανηγύρι με εξαγωγή αρχαιοτήτων, κλοπή, αρχαιοκαπηλεία κτλ. Κτλ. Αυτή η αποστολή του Μωρέως, για και για αυτό το λόγο, προχώρησε σε αρχικές καταγραφές της χώρας και υπάρχουν ακόμα οι χάρτες, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν καθόλου αυτές οι καταγραφές που έκανε η αποστολή του Μωρέως από τους Γάλλους. Τόσο πολύ δηλαδή, αν θέλεις, ήταν αυτοί που ουσιαστικά στελεχώσανε το νέο κράτος ως προτεκτοράτο, ουσιαστικά οι ξένες δυνάμεις, ώστε ακόμα και αυτά τα βήματα που είχαν γίνει για τη χαρτογράφηση της χώρας έμειναν πίσω. Τα έμειναν δηλαδή μόνο σε χαρτιά και σε βιβλία και μάλιστα στη Γαλλία. Κανένας δεν τα αξιοποίησε ποτέ από τις επόμενες κυβερνήσεις. Θα μου πείτε γιατί συνέβη αυτό. Ναι. Πείτε γιατί μας. Δεν υπήρχε, γιατί η χώρα αυτή φτιάχτηκε σαν προτεκτοράτο. Δεν υπήρχε καθαρό ιδιοκτησιακό καθεστώς όσο αφορά τη γη. Η γη, όπως γνωρίζουμε, οι εθνικές γαίες ήταν σε ένα πολύ περίεργο καθεστώς. Τα περισσότερα κτήματα ανήκαν στην Εκκλησία. Οι λεγόμενες εθνικές γαίες δεν προσδιορίστηκαν ποτέ επακριβώς, γιατί ακριβώς έρχονταν από το Σουλτάνο. Με ακούτε? Ναι. Θα ήθελα να μας πείτε οι εθνικές γαίες τι είναι. Δηλαδή ουσιαστικά είναι τα κτήματα που ήρθαν στην κυριότητα του ελληνικού κράτους μετά την Επανάσταση, τι εθνικές γαίες αυτό σημαίνει? Εθνικές γαίες ονομάζονται, δηλαδή, θα σας πω ακριβώς. Τι είναι εθνικές γαίες? Οι εθνικές γαίες λοιπόν ονομάστηκαν αυτές οι γη που ουσιαστικά την αγόρασε ο Κάμινγκ σε συμφωνία με τον Σουλτάνο μέσα από τον διακανονισμό της Κωνσταντινούπολης το 1832. Ουσιαστικά έγινε μια εξωφρενική αγοροπολισία της ίδιας της γης των Ελλήνων, όπου την αγόρασαν με δάνειο, το οποίο χρέωσαν στους Έλληνες με τον διακανονισμό της Κωνσταντινούπολης, και έτσι ο Σουλτάνος πούλησε, υποτίθεται, τη γη των Ελλήνων, ότι του ανήκε, που δεν του ανήκε, γιατί δεν κατέκτησε ποτέ αυτή τη γη. Γνωρίζουμε ότι η Οθωμανοκρατία ήρθε και επιβλήθηκε επειδή η ίδια η Εκκλησία και οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες ανοίξαν την πόρτα να έρθουν να εγκατασταθούν οι Οθωμανοί εδώ. Άρα δεν κατακτήθηκε για να πει ότι ανήκε στο Σουλτάνο, όμως μια ζωή εκμεταλλεύονται έτσι τους Έλληνες και τη γη τους, και αυτό πρέπει να μην το ξεχνάνε οι Έλληνες, πρέπει να δουν τι έχει συμβεί. Και έτσι λοιπόν διαμορφώθηκαν οι εθνικές γαίες, οι οποίες μετά την απελευθέρωση η γη δεν διανεμήθηκε στους αγρότες, γιατί ακριβώς ήταν υποθηκευμένη. Δεν διανεμήθηκε στους ακτήμονες γεωργούς και στους Έλληνες, επειδή μπήκε ως υποθήκη αυτή η γη για τα δάνεια που είχαν συνάψει οι κυβερνήσεις, οι ελληνικές κυβερνήσεις, ας τις πούμε ελληνικές τότε, με τις αγγλικές τράπεζες την περίοδο 1824-1825. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήδη ξεκινάμε με ένα κράτος το οποίο φτάνει μέχρι τον παγασιτικό τότε και είναι ήδη χρεωμένο. Δηλαδή η γη που έχει, που παραχωρήσαν υποτίθεται στους Έλληνες καταρχήν για ελληνικό κράτος, δεν ανήκε στους Έλληνες, ήταν ήδη υποθηκευμένο στους δανειστές. Ναι. Γι' αυτό και υπήρχε θέμα εθνικών γεών. Δεν μπορούσε αυτή η γη να διανεμηθεί, γιατί ακριβώς υποτίθεται ότι ανήκε στο δανειστή, ήταν ήδη υποθηκευμένη. Και να γιατί σταμάτησαν όλες οι κινήσεις για να γίνει ένα κτηματολόγιο, γιατί δεν μπορούσε να οριστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς αυτής της γης.
Οι δανειστές που λέτε είναι οι φιλέλληνες που είχαν έρθει τότε, δηλαδή ως κόμματα του εξωτερικού, γαλλικό, αγγλικό, ρωσικό, για να συνδράμουν για την Ελλάδα. Όλοι αυτοί που υποτίθεται ότι βοηθήσαν στην απελευθέρωση ήταν οι εγκλήτριες δυνάμεις, οι οποίες ουσιαστικά βάλανε και εμπόδια στον Καποδίστρια, επειδή ήθελε να φτιάξει ένα πραγματικά ανεξάρτητο κράτος, γι' αυτό δολοφονήθηκε κιόλας. Μέσα στα σχέδιά του βλέπετε ότι ήταν καταρχήν η χαρτογράφηση της χώρας, η κτηματογράφηση της χώρας, γιατί για να έχεις ένα ανεξάρτητο κράτος και να μπορεί να λειτουργεί και να γίνει δυνατό και να οργανωθεί σωστά η δημόσια διοίκησή του, έπρεπε να έχει χαρτογραφηθεί, να έχει κτηματογραφηθεί, να υπάρχει ένα νόμιμο κτηματολόγιο. Το οποίο σταμάτησαν όλες αυτές οι κινήσεις τότε με την επιρροή όλων αυτών των δυνάμεων. Άλλωστε, η συνθήκη του Λονδίνου ήταν οι εγκύτριες δυνάμεις, αυτές οι δυνάμεις που αναφέρατε, Ρωσία, Γαλλία, Αγγλία, όλοι ήρθαν εδώ να ασκήσουν τα ημάτια του νέου ελληνικού χώρου, γιατί και πριν τον εκμεταλλεύονταν με άλλο τρόπο μέσω του Σουλτάνου. Η Εκκλησία πάντα έπαιζε ρόλο σε αυτό. Και ουσιαστικά δεν προχώρησε τίποτα και το βλέπουμε και από τις μετέπειτα κυβερνήσεις, αφού δολοφονήθηκε ο Καποδίστριας, σκεπάστηκε ουσιαστικά, ξεχάστηκε το θέμα της κτηματογράφησης και ήρθε ο Όθωνας για να αναλάβει τη διοίκηση ουσιαστικά μαζί με τους Βαβαρούς, μια ξενόφερτη, ένα 16χρονο τότε, έτσι, που ήρθε μαζί με αυτούς που το συνόδευαν και αυτοί διοικούσαν, ουσιαστικά οι ξένες αυλές, οι βασιλικές αυλές διοικούσαν την Ελλάδα μέσω των Βαβαρών, όπου επιχείρησαν το 1832-1836 να κάνει τον πρώτο νόμο περί κτηματολογίων. Κυρία Βαγενά, συγγνώμη να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο θα είμαστε μαζί να μας πείτε για αυτόν τον νόμο περί κτηματολογίου. Επί Όθωνα, έτσι, σωστά. Ναι, ναι. Αμέσως μετά το διάλειμμα. Ήρθε η ώρα της αναγνώρισης. Ο Ελλάνιος Κόσμος 600, πρώτη έκδοση. Ο ιερός κωδικός αριθμός και η δομή, η σύσταση του κόσμου 600. Το μοναδικό βιβλίο βιωματικής ανάλυσης που έχει γραφτεί για την ανθρωπότητα, για να καλύψει και να απαντήσει όλα τα κενά και τα ερωτήματα για τη δημιουργία του κόσμου. Τώρα ήρθε η ώρα. Ορίμασε ο καιρός να εμφανιστεί η ανάλυση και η διάσπαση του Ελλάνιου Κόσμου 600, Αρτέμις Ώρας. Ένα βιβλίο μίησης και αναγνώρισης της αλήθειας, γραμμένο κάτω από συνθήκες ομοιρίας του ίδιου του δημιουργού. 13 Δεκεμβρίου 2018. Όλοι μπορούν να αναγνωρίσουν το μεγαλείο του κόσμου τους ως μοναδικό, αληθινό, δικό τους μεγαλείο, Αρτέμις Ώρας. Κάνε την παραγγελία σου τώρα και πάρε στα χέρια σου το βιβλίο «Ο Ελλάνιος Κόσμος 600» με το δικό σου μικρότερο αριθμό σειράς, που είναι μοναδικός από την πρώτη έκδοση. Παρήγγειλε το στο www.kosmotheasi.com. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ μαζί με την κυρία Βαγενά Γεωργία, μιλώντας για τον νόμο περί κτηματολογίου επί Βασιλείας Όθωνα. Θα μας πείτε, κυρία Βαγενά. Ναι, είναι ο πρώτος νόμος που γίνεται μετά τη δολοφονία του Τρακοποδίστρια και αφού έχει αναλάβει Όθωνας, είναι το 1836, το Δεκέμβριο του 1836, με το ΦΕΚ 70 περί κτηματολογίων. Φτιάχνει ένα πρώτο νόμο, αλλά ουσιαστικά δεν λύνει, μέσα από αυτό το νόμο, αν τον δούμε και θα τον εξετάσουμε και σε κάποια στιγμή, να δούμε τα άρθρα του. Στο πρώτο άρθρο ορίζει ότι θα γίνει καλή τους πολίτες, καλή τους αγρότες, καλή τους Έλληνες να δηλώσουν τα κτήματά τους, να πάνε να δηλώσουν τα κτήματά τους, προκειμένου να γίνει μία αρχική καταγραφή περί κτηματολογίων. Εξαιρεί όμως όλες τις εθνικές γαίες. Μάλιστα. Αυτό
σημαίνει ότι χρηματολόγιο χωρίς να υπάρχουν, να καταγράφονται οι εθνικές γης, δεν μπορεί να υπάρχει. Άρα, μιλάμε για ένα νόμο που ουσιαστικά βάζει τροχοπέδι στο ίδιο το χρηματολόγιο της χώρας. Ακριβώς για τον λόγο που είπαμε, επειδή οι εθνικές γης ήταν ήδη υποθηκευμένες, ως προτεκτοράτο η Ελλάδα διοικούνταν από τις ξένες χώρες και μέσω των Βαβαρών δεν θέλανε να προχωρήσουν στο να μοιράσουν τη γη στους ακτήμονες Έλληνες ή να γίνει μια δίκαιη μοιρασιά και μια καταγραφή της εθνικής γης, ακριβώς γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της γης ανήκε στην Εκκλησία. Τα άλλα είχαν σχέση με τσιφλίκια που έρχονταν από τους Οθωμανούς, τσιφλίκια και μεγάλες περιουσίες οι οποίες έρχονταν από τους Οθωμανούς, χωρίς ορισμένο ακριβώς καθεστώς. Άρα και το καινούριο κράτος δεν μοιράζει, ουσιαστικά δεν βάζει ένα τροχοπέδι στο χρηματολόγιο ήδη από τον πρώτο νόμο. Και φαίνεται ξεκάθαρα γιατί την ίδια χρονιά, το 1836, έχουν ήδη στήσει το νόμο περί υποθηκών. Και έτσι έχουμε τα υποθηκοφυλακία να ξεκινάνε από τότε, γιατί ουσιαστικά το ελληνικό κράτος ήταν ήδη υποθηκευμένο και ήθελαν να έχουν μόνο υποθήκες για να μπορούν να το εκμεταλλεύονται μονίμως και να μην ξέρει ο Έλληνας τι έχει και να μην του ανήκει κυρίως τίποτα. Βλέπουμε λοιπόν ξεκάθαρα ότι αυτό το κράτος στείνεται με σκοπό να μην ασφαλίσει ποτέ το ίδιο το κράτος των Ελλήνων. Δεν ανήκει στους Έλληνες αυτό το κράτος εκ προημίου, παρά είναι υποθήκη στους τραπεζίτες και σε δάνεια επαχθή με επαχθείς όρους, τα οποία αποπληρώθηκαν μετά από τουλάχιστον 100 χρόνια, αυτό το συγκεκριμένο δάνειο που σας λέω που είχε υποθηκεύσει τη χώρα, και ό,τι έβγαινε από ενίκια που τα νίκιαζε τις γιές αυτές το Οθωμανικό κράτος, ό,τι φόρος έμπαινε και ενίκιο, πηγαίνανε όλα στους δανειστές, στους τραπεζίτες, γιατί ουσιαστικά μέσα από την διοίκηση του Όθωνα ουσιαστικά έγινε ένα πραξικόπημα τραπεζιτικό στη χώρα μας, όπου εγκαταστάθηκε ο Ρότσιλντ με την Εθνική Τράπεζα. Όλο το σύστημα του Καποδίστρια με το Φίνικα και την Εθνική Χρηματιστική το καταχράστηκε και από εκεί και πέρα αρχίζει και διοικεί τη χώρα. Γι' αυτό και θέλουν μια χώρα υποθηκευμένη όπου αντί για χρηματολόγιο έχει γραφεία υποθηκών, τα λεγόμενα υποθηκοφυλακία που λειτουργούσαν για πάρα πολλά χρόνια και γι' αυτό ένας από τους λόγους ήταν που δεν έγινε κτηματολόγιο και δεν έχει γίνει και μέχρι σήμερα. Αυτός είναι ένας λόγος και πολύ σημαντικός λόγος που συνέβη επί Όθωνα, όπως μας αναφέρεται. Πόσες άλλες φορές επιχειρήθηκε να συσταθεί κτηματολόγιο στην πορεία της ιστορίας, ύστερα από τον Όθωνα? Προσπαθήσανε πολλές φορές, αλλά είχε ήδη πάρει την κατεύθυνση της υποθήκης όλο αυτό. Θέλανε να καταγράψουν τη γη και το ιδιοκτησιακό καθεστώς μέχρι ένα σημείο, ώστε να μην ενοχλήσουν ούτε την Εκκλησία, ούτε τα παράνομα ιδιοκτησιακά καθεστώτα μεγαλογεωκτημόνων και άλλων που είχαν. Εν τω μεταξύ, μέσα σε αυτή τη χαόδη κατάσταση, έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε από από αυτούς που ήταν κοντά στην κυβερνητική εξουσία. Άλλωστε, τα κόμματα, όλα τα κόμματα από τότε μέχρι σήμερα, έχουν εμπλακεί με σκάνδαλα γύρω από το κτηματολόγιο. Από τότε δεν κατάφερε να οργανωθεί ούτε μία σωστή και δίκαια αγροτική πολιτική στην Ελλάδα λόγω αυτού και καμία πολιτική αναπτυξιακή δεν μπόρεσε να προχωρήσει και λόγω κτηματολογίου. Είναι όμως όλο αυτό εχεμένο. Οι νόμοι είναι πάρα πολλοί που έγιναν μετά, δηλαδή από εκεί μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 20 νόμους
Μάλιστα. και ουσιαστικά θυμούνται το κτηματολόγιο πολύ αργότερα, τη δεκαετία του 80. Γιατί το προηγούμενο καθεστώς είναι απλά προσπάθειες να διευθετήσουν λίγο τα περί υποθηκών, δηλαδή τα υποθηκοφυλακία γύρω από την έγκαια ιδιοκτησία, σε ποιον ανήκει, τα νομικά ζητήματα και τέτοια. Γιατί ουσιαστικά θέλανε οι Έλληνες να δανείζονται και άρα έπρεπε να βάλουν υποθήκη κάτι, την περιουσία τους. Και γι' αυτό τα θέλανε τα γραφεία υποθηκών, τα υποθηκοφυλακία και όχι το κτηματολόγιο. Τη δεκαετία του 80, επειδή το απαιτεί πια και η σύγχρονη πραγματικότητα, δεν νοείται να είναι κράτος χωρίς κτηματολόγιο, ξεκινάει και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αρχίζει να επιδοτεί μέσα από τα πακέτα της κυβερνήσης και τα κόμματα που έχουν περάσει και έχουν διοικήσει όλα τα κόμματα από τότε μέχρι σήμερα, όπου κανένα δεν ολοκλήρωσε το εθνικό κτηματολόγιο. Και ουσιαστικά το 1986 με το νόμο 1647 ιδρύεται ο Οργανισμός Κτηματογραφήσεων και Χαρτογραφήσεων της Ελλάδας, ο λεγόμενος ΟΚΧΕ, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι αρμόδιος για τη σύνταξη και την τήρηση του εθνικού κτηματολογίου. Είναι η πρώτη απόπειρα μετά από τόσα χρόνια να χαρτογραφηθεί πραγματικά με σύγχρονο τρόπο και να καταγραφεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς και το γεωδετικό καθεστώς της χώρας. Θα μιλήσουμε για την ίδρυση αυτού του οργανισμού, γιατί έχει μεγάλη σημασία, επειδή έχει χρηματοδοτηθεί και από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά είναι δικά μας κεφάλαια, έτσι, απλά μεσολαβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να παίρνουμε από τα παγκόσμια ταμεία χρήματα για να κάνουμε ένα θεμελιώδες έργο, εθνικό έργο όπως είναι το κτηματολόγιο. Τον οργανισμό, ο οποίος στην αρχή, επειδή είναι υποχρέωση του κράτους να κάνει το κτηματολόγιο, ανήκε στο κράτος και διοικούνταν από τα Υπουργεία, το υπερχοδέ ξεκίνησε τότε με το Λαλιώτη και το Πασόκ, έτσι, αυτός ο νόμος, όμως τον αλλάζανε συνέχεια και κάποια στιγμή φτάσαμε να γίνει εταιρεία ΑΕ. Δηλαδή, τροποποιήθηκε ο νόμος το 2010 περί εθνικής υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών και έγινε εναρμόνιση με την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2007 και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου του 2007 και άλλες διατάξεις, όπου γίνεται η τροποποίηση του οργανισμού του κτηματολογίου, του οργανισμού αυτού, και θεσπίζει τις γενικές αρχές και τους κανόνες για να αρχίσει να καταγράφεται σοβαρά πια η χώρα μέχρι να αποκτήσει ένα νόμιμο κτηματολόγιο. Αυτό συνέβη το 2007. Έχουμε φτάσει μέχρι το 2007, πραγματικά, το 2010, που ουσιαστικά πιλωτικά λειτουργούν στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν γίνεται μια ολική καταγραφή, πιλωτικά προγράμματα που καταγράφουν το χώρο, αλλά που δεν έχουν ολοκληρωθεί, γιατί να ξέρετε, κυρία Στασινού, θέλει πολύ χρόνο για να όποιος δηλώσει την περιουσία του, ας πούμε, και ένα κινητό, πρέπει να περάσει από πολλές νομικές διαδικασίες και ελέγχους προκειμένου να κατοχυρωθεί στον ιδιοκτήτη. Αλλά και έτσι ολοκληρώνεται το κτηματολόγιο, όταν θα κατοχυρωθούν όλες τις περιουσίες. Αλλά εφόσον δεν έχουν γίνει ούτε οι δασικοί χάρτες, δηλαδή το ίδιο το κράτος, τη δημόσια περιουσία, για τις εθνικές γέες δεν τις έχει καταχωρήσει. Πρέπει καταρχήν να γίνει αυτό για να έρθουν οι ιδιώτες και να διεκδικήσουν κομμάτια γης επειδή τους ανήκουν. Και αυτό γίνεται συστηματικά μέχρι σήμερα, κυρία Στασινού. Και έτσι δεν ολοκληρώνεται επίτηδες ποτέ το κτηματολόγιο.
Αυτό γίνεται, λέτε, μέχρι σήμερα. Δηλαδή, σήμερα τι συμβαίνει ακριβώς. Δηλαδή, ένας ο οποίος έχει ένα ακίνητο, ένα κτήμα, ας πούμε. Πού είναι καταγεγραμμένο αυτό το κτήμα. Δηλαδή, τι ισχύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ακόμα, ό,τι είναι καταγεγραμμένο είναι στα υποδικοφυλακία. Υποτίθεται ότι μέσα από όλους αυτούς τους νόμους και μετά από πακτολό χρημάτων που θα ασχοληθούμε να δούμε σταδιακά τι έχει γίνει με αυτά τα χρήματα, που, γιατί έχει επιδοτηθεί ο οργανισμός αυτός που έγινε κάποια στιγμή και ανώνυμος εταιρεία, έχει επιδοτηθεί με πάρα πολλά εκατομμύρια και από τον κρατικό προϋπολογισμό και από τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης. Και επίσης είναι και μνημονιακή υποχρέωση, ήταν μνημονιακή υποχρέωση να γίνει το κτηματολόγιο μέχρι το 2020 να έχει ολοκληρωθεί. Και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, κυρία Στασινού, γιατί δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι βασικοί χάρτες. Και υπάρχει πολύ συγκεκριμένος λόγος που δεν έχουν δεν έχει ολοκληρωθεί οι βασικοί χάρτες. Ακριβώς γιατί αυτό το θολό ιδιοκτησιακό καθεστώς έχουν γίνει τεράστιες παρανομίες, έχουν πραγματικά δεν ξέρουμε αν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας για αυτούς που λένε ότι έχουν, τους ανήκουν κτήματα. Δεν υπήρξε ποτέ καμία υπεύθυνη πολιτική που να κατοχυρώνει τις ιδιοκτησίες των πολιτών και έρχεται αυτή τη στιγμή το κράτος και τους λέει ότι αν δεν το δηλώσεις, μέσα από διαδικασίες οι οποίες είναι χρονοβόρες και ενεργοβόρες, στοιχίζουν πολλά χρήματα δηλαδή, γιατί πρέπει να πληρώσει το τοπογραφικό. Ναι. Αυτή τη στιγμή πολλές χιλιάδες αγρότες κινδυνεύουν να χάσουν την περιουσία τους και τα χωράφια τους επειδή δεν μπορούν να τα δηλώσουν και δεν μπορούν να πληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία, και εφόσον δεν τηρήσεις τις προθεσμίες, περνάει η ιδιοκτησία στο δημόσιο, αλλά ξεχνάμε ότι δεν υπάρχει δημόσιο, γιατί δεν έχει ούτε καταγεγραμμένη περιουσία ως δημόσιο. Mm-hmm. Γιατί αυτό το κράτος διοικείται από μια εταιρεία. Εταιρεία είναι και όχι διοικείται από εταιρεία. Και τα κόμματα όλα ουσιαστικά είναι υπηρέτες των τραπεζιτών που έχουν στήσει αυτή την εταιρεία Ελλάδα. Με αφημί στο Βερολίνο και στην Ουάσιγκτον. Την οποία τη βάλανε και στο μνημόνιο και ήδη έχουν κατασχέσει τα πάντα μέσα σε αυτή την επικράτεια που ονομάζεται Ελλάδα. Και αξίζει να δούμε το θέμα του κτηματολογίου πραγματικά, γιατί εκεί θα αποκαλυφθεί τι τεράστιες προδοσίες έχουν γίνει εις βάρος των Ελλήνων. Τεράστιες κλοπές περιουσίας και από την Εκκλησία. Πρόσφατα το είδαμε, κάναμε και την εκπομπή για την πώς κατοχύρωσε η Μονή Καλαβρίτων γη που ανήκε στους αγρότες στο Πουτσοχέρι, στο Μουζάκι, στο νομό σας. Ναι. Και δεν είναι το η μόνη περίπτωση. Είναι τεράστια τα σκάνδαλα. Όλα τα κόμματα, αντί να οργανώσουν το κράτος και να το εξυγχρονίσουν, βλέπουμε ότι το απαξιώνουν συνεχώς και είναι συνειδητά και εσκεμμένα που συμβαίνει αυτό, το διαλύουν για να δικαιολογήσουν την πολιτική του ξεπουλήματος των πάντων, να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα, έχουν περάσει όλα σε εταιρείες και σε ιδρύματα, και να γίνει ασύδοτο ξεπούλημα ακόμα και αυτό που ονομάζουμε κράτος. Ακόμα και τα ίδια τα νησιά μας αυτή τη στιγμή μπορεί να τα διεκδικεί η Τουρκία, ακριβώς, καταλαβαίνετε, μπαίνουμε σε συζήτηση να αμφισβητούνται ακόμα και τα νησιά μας αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κτηματολόγιο, δεν υπάρχει τίποτα, υπάρχει μόνο μία τεράστια προδοσία. Και έχουν γίνει, θα μπούμε στην πορεία και θα πούμε και για όλα τα τεράστια σκάνδαλα που έχουν γίνει επειδή δεν έχει γίνει ποτέ εθνικό κτηματολόγιο. Αυτό είναι μια τεράστια αποκάλυψη. Όπως είναι του βατοπεδίου. Ναι. Όλα όσα μας λέτε είναι μια τεράστια αποκάλυψη των όλων όσων συμβαίνουν. Δηλαδή και είμαστε μάρτυρες αυτής της αποκάλυψης. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι αδιανόητο. Οι πολίτες γνωρίζουν πια την αλήθεια. Αν θέλουν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Πρέπει να μάθουν τι συμβαίνει.
υπάρχουν, γι' αυτό θα είναι μια σειρά εκπομπών όπου θα μπούμε στο μεδούλι του κτηματολογίου και τι έχει συμβεί τόσα χρόνια. Και πάντα μιλώντας με αποδείξεις και στοιχεία. Δεν μιλά. Βέβαια, θα αρχίσουμε συνέλευσης... τώρα να εξετάζουμε τα ΠΕΚ και όλα τα γεγονότα. Ωραία. Οπότε κάναμε μια ολοκληρωμένη πρώτη, ας πούμε, προσέγγιση του θέματος. Θα θέλετε να μας πείτε και δύο λόγια, κάποια λόγια για την... ως υποψήφια βουλευτής που είστε με τον οργανισμό, με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, θέλετε να μας μιλήσετε για το πρόγραμμα του πολιτικού φορέα. Στις προγραμματικές μας δηλώσεις είναι ξεκάθαρο από τα πρώτα κεφάλαια ότι οι επιτροπές ελέγχου θα ελέγξουν όλα αυτά που δεν έχουν γίνει ή που έχουν γίνει γύρω από και από το κτηματολόγιο, γιατί δεν έχει αποκτήσει ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, τι συμβαίνει με τα ακίνητα, με τη χώρα μας, ποιοι τα καπηλεύονται. Όλες οι επιτροπές ελέγχου θα λειτουργήσουν τάχιστα, γιατί όλα τα στοιχεία είναι γύρω μας, είναι μέσα στο ίδιο το κράτος. Το ότι δεν τα ελέγχουν τα κόμματα και ως αντιπολίτευση δεν έχει ασχοληθεί κανένας με το κτηματολόγιο, είναι απαράδεκτο και είναι δηλωτικό. Το ότι όλα τα κόμματα είναι εναντίον των Ελλήνων. Κανένα δεν λειτουργεί για το συμφέρον του πολίτη. Οι πολίτες λοιπόν οι ίδιοι ενεργοποιούμαστε αυτή τη στιγμή και μέσα από τον πολιτικό φορέα Ελλήνων Συνέλευσης θα ελέγξουμε τα πάντα. Οι ιδιοκτησίες θα βρούμε ποιοι είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες αυτού του τόπου, σε ποιους ανήκει πραγματικά όχι μόνο αυτή η γη, αλλά και πολύ μεγάλα κομμάτια γης που μας έχουν κλέψει κατά τη διάρκεια των αιώνων. Θα δούμε τι έχει συμβεί και θα αποκαταστήσουμε άμεσα το δίκαιο και την αλήθεια. Και έτσι δεν νοείται καταρχήν να υπάρχουν Έλληνες που δεν έχουν ιδιοκτησία. Δεν νοείται να υπάρχει κράτος που δεν ξέρει ποια είναι η δημόσια περιουσία. Δεν νοείται να μοιράζεται σε πολυεθνικές και σε ιδιώτες και σε εταιρείες η γη μας. Και να μην έχουμε κανέναν έλεγχο σε αυτό. Η δημόσια διοίκηση όλη θα ελεγχθεί από την πρώτη σπιθαμή μέχρι την τελευταία και θα κάνουμε ταμείο να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Ό,τι έχει επιστραφεί θα επιστραφεί στους Έλληνες πολίτες. Γιατί το κράτος ανήκει στους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες, τους Έλληνες αυτόχθονες ηθαγενείς, που είναι αυτόχθονες και δεν ήρθαν από κάπου αλλού εδώ, ήταν πάντα εδώ και αν μη τι άλλο, αυτή η γη τους ανήκει από πάπου προς πάπου. Και έχουν πολύ συγκεκριμένα κληρονομικά δικαιώματα οι αυτόχθονες, που ήταν πάντα σε αυτή τη γη και δεν ήρθαν ποτέ να την κατακτήσουν, αλλά τους ανήκε από την αρχή. Αυτό είναι και το δίκαιο να συμβεί για όλους τους ανθρώπους. Κυρία Βαγενά, να ολοκληρώσουμε σήμερα εδώ την εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε μια άλλη φορά με περισσότερα στοιχεία και πιο συγκεκριμένα. Είπαμε βέβαια αρκετά πράγματα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Τιμή μας που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά και εσείς, κυρία Στασινού, τιμή μου που με καλείτε στις εκπομπές σας. Χαιρετώ όλους τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι τηλεθεατές, χαιρετίζουμε και όλους εσάς. Να είστε όλοι καλά.